Πάμε να δώσουμε λοιπόν την καλημέρα μας στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Τμήματος Ζημιών της Interlife Ασφαλιστικής, που εδρεύει εδώ στην πόλη μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη. Κύριε Βοτσαρίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε καλά, κύριε Βοτσαρίδη. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο λόγος που έχουμε τον κύριο Βοτσαρίδη είναι γιατί πρέπει να συζητήσουμε κάποια πράγματα για τη λέξη ασφάλεια. Όχι το χαρτί που έχουμε μόνο στα αυτοκίνητά μας και το πληρώνουμε κάθε εξάμηνο ή κάθε τρίμηνο, αλλά γενικά να ακούσουμε κάποια πραγματάκια από έναν άνθρωπο που είναι χρόνια στο χώρο, ασχολείται με ασφάλειες και μπορεί να μας εξηγήσει και να μας πει κάποια πράγματα που ίσως μερικοί δεν ξέρουμε και καλό είναι να μάθουμε, αλλά και κάποιοι που μπορεί να τα ξέρουμε όλα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα ξέρουμε. Είναι έτσι, κύριε Βοτσαρίδη? Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέγα. Είναι απαραίτητη, όπως και να έχει. Όλοι γνωρίζουμε ότι από τον Μάιο του 2014 ισχύει ένας νέος νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα. Και σύμφωνα με αυτό προβλέπονται υψηλά πρόστιμα και ποινές επιτροχές για τους παραβάτες. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόστιμο και ανασφάλιστο όχημα μπορεί κάποιος, ακόμα και αν το αυτοκίνητο δεν το χρησιμοποιεί, να πάρει. Δηλαδή, εφόσον δεν έχει, με απλά λόγια, αν το αυτοκίνητο έχει πινακίδες, τότε πρέπει να έχει και ασφάλεια. Έτσι. Η μόνη περίπτωση για να απαλλαγεί από αυτή είναι να έχει παραδώσει τις πινακίδες. Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί κάποιος που λέει, όχι, εγώ το έχω κινητοποιημένο στην άκρη. Ακριβώς. Αλλά άμα γίνει το λάθος και βρεθεί σε τρακάρισμα, να το πούμε, εκεί θα έχει πρόστιμο. Ακριβώς. Ακριβώς θα έχει πρόστιμο. Και μάλιστα το πρόστιμο, εφόσον ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος εντοπιστεί, ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος μετά από έλεγχο της τροχέας, ο οδηγός του ανασφάλιστου λαμβάνει ένα ειδοποιητήριο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, μέσα σε 8 μέρες, πρέπει να αποδείξει αν το όχημά του ήταν ασφαλισμένο εκείνη τη χρονική περίοδο ή όχι. Είναι αυτό που πρέπει να προχωρήσει λοιπόν, ναι. Ή θα πρέπει να προχωρήσει λοιπόν σε ασφάλιση του οχήματός του και να πληρώσει το παράβολο των 250 ευρώ, ή αν δεν συμμορφωθεί θα πάρει νέο πρόστιμο ύψος 500 ευρώ και ανάλογες διοικητικές πληρώσεις. Με λίγα λόγια, χάτε ποδαράκια μου αν συμβεί το απευθές. Ακριβώς, γιατί υπάρχει αφαίρεση πινακίδων για 6 μήνες, η οποία σε περίπτωση ατυχήματος μετατρέπεται σε 2 χρόνια και χρηματικό πρόστιμο από 1.000 έως 3.000 ευρώ είναι ανάλογα με το τι θα έχει συμβεί, δηλαδή αν έχει προηγηθεί ατύχημα ή όχι. Με αυτό που είπατε, κύριε Βοτσαρίδη, στην αρχή για το ανασφάλιστο όχημα, ουσιαστικά μας δίνετε πάσα, σαν και είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, γιατί πρέπει να έχουμε ασφάλεια στο αυτοκίνητό μας? Δηλαδή, πόσο απλό? Κοιτάξτε λίγο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η ασφάλιση είναι μια κοινωνικά υπεύθυνη πράξη. Γιατί δεν είναι μόνο και μόνο για να μην μας γράψει η τροχιά, πάρουμε κάποιο πρόστιμο. Σε περίπτωση που θα συμβεί κάποιο συμβάν, είτε σοβαρό είτε σοβαρό ότι όχι, θα πρέπει να αποσημειωθούν οι εμπλεκόμενοι. Τα μέρη, δηλαδή το τρίτο μέρος, το οποίο δεν έχει το ανυπαίτιο τμήμα, το ανυπαίτιο μέρος, δηλαδή. Mm-hmm. Αυτός που δεν έχει ευθύνη για το ατύχημα. Φανταστείτε λοιπόν, πέρα από αυτό, υπάρχει και σε προστατεύει η ασφάλιση και από οικονομική καταστροφή. Αναλογιστείτε δηλαδή να χρειαστεί να πληρώσει κάποιος από την τσέπη την αποκατάσταση της ζημιάς προκάλεσης. Mm. Ειδικότερα βέβαια στις περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή του θανάτου, εκεί είναι το πώς δυσβάσταται. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Κλείνουν 2 σπίτια. Ακριβώς, κύριε. Όπως τα είπατε, ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Οπότε πρέπει να ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας. Τώρα λέμε να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό μας. Εδώ και χρόνια, κύριε Βοτσαρίδη, ακούμε στην πιάτσα, να το πούμε, των ασφαλιών, αλλά και στο χώρο δημοσιογραφικό, να θα ανέβουν τα ασφάλιστρα, να οι ασφαλιστικές είναι ακριβές, να τι γίνεται με τα ασφάλιστα αυτοκίνητου. Και κακά τα ψέματα, ουσιαστικές αυξήσεις δεν έχουμε δει στα ασφάλιστρα του αυτοκίνητου. Είναι έτσι, κάνω λάθος? Έτσι ακριβώς είναι. Πριν αναφερθώ σε αυτό, θα σας πω ότι ο γνωστός επενδυτής Warren Buffett είπε: τιμή είναι αυτό που πληρώνεις. Αξία είναι αυτό που παίρνεις. Mm-hmm. Σε σύγκριση με άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τώρα όποιος κατάλαβε, δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω, στις ασφαλιστικές εταιρείες υπάρχει ανταποδοτικότητα. Και δεν μιλώ μόνο για τις αποζημιώσεις, αλλά αναφέρομαι στην αυτό που είπατε προηγουμένως, στην πολυετή σταθερότητα του ασφαλίστου. Και μέσα στις κρίσεις,
Ακόμα παρατηρήθηκαν και πτωτικές τάσεις. Δηλαδή, όσοι έχουν κάποια κέρδη ασφαλιστικές από τον κλάδο αυτοκινήτων, είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε με επιπλέον παροχές, είτε δηλαδή με μείωση του ασφαλίστρου, είτε με επιπλέον παροχές, το επιστρέφουν αυτό στους ασφαλισμένους τους. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επίμαχη ερώτηση που με κάνετε για την ενδεχόμενη αύξηση ασφαλίσεων στον κλάδο αυτοκινήτων, ενδεχομένως, εξαιτίας του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης, να υπάρξει κάποια αύξηση, λόγω κυρίως του πληθωρισμού, ο οποίος βέβαια παρασύρει γενικότερα το κόστος της επισκευής των οχημάτων. Τα πάντα παρασύρει. Αυτό το φυσικά, ναι. Αυτό το επιπλέον κόστος, ενδεχομένως, σας λέω και πάλι, να μετακυλιστεί στο ασφάλιστο του κλάδου που δέχεται την πίεση. Ενδέχεται δηλαδή να αυξηθούν τα ασφάλιστρα, δεν το ξέρει. Ενδέχεται λοιπόν, ναι, να έχουμε κάτι. Αυτό τώρα να το βάλουμε από τη μεριά του ανταγωνισμού λίγο, γιατί δεν είναι μόνο η Ιντελά Ασφαλιστική, υπάρχουν πολλές εταιρείες στον κλάδο του αυτοκινήτου, στο θέμα της ασφάλειας του αυτοκινήτου. Ο ανταγωνισμός βοηθάει στο να είναι μειωμένα τα ασφάλιστρα? Φυσικά. Πρωτίστως ο ανταγωνισμός. Και τα κέρδη των εταιρεών σε περίπτωση που έχει συμβάλει αυτός ο κλάδος στον επιφέρει κέρδη. Δηλαδή τα έτη 2021, λόγω της μείωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων εξαιτίας του COVID, υπήρχε αύξηση κερδών στον κλάδο αυτοκινήτου. Γιατί δεν κυκλοφορούσαμε έξω, δεν συνέβηκαν. Οι εταιρείες το επιστρέφουν. Δεν κυκλοφορούσαμε στον δρόμο, δεν υπήρχαν τροχαία, οπότε δεν υπήρχαν ζημιές, οπότε οι εταιρείες ήταν μια χαρά. Ακριβώς έτσι. Και τώρα πάμε σε κάτι για το οποίο θέλω την άποψή σας, θέλω τα στοιχεία σας. Έχει να κάνει με αυτά τα τροχαία δυστυχήματα. Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας δεν βάζουμε μυαλό, κακά τα ψέματα. Τι γίνεται με τα τροχαία δυστυχήματα? Από την πλευρά τη δικιά σας, εσείς που πληρώνετε το Μάρμαρο, οικονομικά βέβαια, όχι όπως το πληρώνει ο Παθών. Κοιτάξτε λοιπόν, δεν είναι μόνο το Μάρμαρο που πληρώνει ασφαλιστικές. Το κόστος, το συνολικό κόστος για στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο συνολικό κόστος εκτιμάται στα 160 δις. Είναι τεράστια τα νούμερα. Και δεν μιλάω μόνο για τις αποζημιώσεις, έτσι. Ενώ στην Ελλάδα ανέχεται περίπου στα 3 δις το κόστος. Για κάτω μας, για εξήγηση μας. Μπράβο, για κάτω μας πιο απλά, να ακούσει ο κόσμος τι σημαίνει 3 δις. Γιατί του ήρθε κάπως στο μυαλό τώρα, 3 δις είναι πολλά τα λεφτά. Καταρχήν είναι οι δαπάνες του δημοσίου. Μάλιστα. Είναι οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, έτσι, τα διαγνωστικά έξοδα, τα νοσήλια, ακόμα και σε αυτούς που κατέληξαν στα νοσοκομεία, έτσι μιλάω και για αυτούς. Mm-hmm. Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων, θεραπευτικά κέντρα αποκατάστασης, και άλλα, αστυνομία, τροχεία και σε πολλές περιπτώσεις απασχολείται και η πυροσβεστική για τους απεγκλωβισμούς των μπλεκομένων ατόμων. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ασχολείται και το λιμενικό σώμα. Τα ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους δυστυχώς είναι ένα σύνηθες φαινόμενο με ολέθριες και σε πολλές περιπτώσεις επιπτώσεις. Βέβαια, η απώλεια ανθρώπινων ζώων από τα τροχεία δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο, όπως σας είπα, φαινόμενο. Έτσι. Δηλαδή, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο παγκοσμίως χάνονται 1.250.000. Φανταστείτε δηλαδή κάθε μέρα σκοτώνονται 3 με 4 χιλιάδες κόσμος. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικίες 15 με 29 ετών. Ναι, και ναι. Εδώ βέβαια αξίζει να σημειώσουμε, να πούμε ότι στη δεκαετία του 2010-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 36%. Δηλαδή, ενώ το 19 σκοτώθηκαν περίπου 23.000 άτομα, το 2020 μειώθηκε στα 14.000 άτομα. Αντίστοιχη μείωση, πολύ μεγαλύτερη, πραγματικά δηλαδή επιδόση στην Ελλάδα σε θέματα οδικής ασφάλειας σημειώσαν έτσι εντυπωσιακή βελτίωση, ήταν της τάξης του 45% έναντι του 36% που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο νούμερο. Ωστόσο βέβαια, ναι, και πολύ καλό φάνηκε δηλαδή και από το δικό μας δίκτυο και από τη συνείδηση και από πολλά. Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων ακόμα από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 42 θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων, ενώ στην Ελλάδα έχουμε 65 θανάτους ανά 1 εκατομμύριο. Είμαστε ακόμα ψηλά. Να μην κρατήσουμε τα πρωτεία, κύριε Βοτσαρίδη. Δηλαδή,
Ως χώρα. Άλλοι έχουν τα πρωτεία. Ναι, δηλαδή. Δεν έχει σημασία αν τη λένε Ρουμανία, αν τη λένε Βουλγαρία, γιατί και αυτές οι χώρες τα έχουν το υψηλότερο. Να μην είμαστε κι εμείς κοντά τους. Όπως είπατε, η Ρουμανία έχει το υψηλότερο ποσοστό με 85 θανάτους, ενώ η Σουηδία έχει το χαμηλότερο με 18. Τι ξέρουν αυτοί, κύριε Βοτσαρίδη, τώρα και μειώνουν τους θανάτους, εντάξει. Τι δεν ξέρουν. Είναι θέμα παιδείας. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές ότι είναι θέμα παιδείας. Κακά τα ψέματα, η οδήγηση είναι θέμα παιδείας. Τώρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πραγματικά είναι επιτακτική ανάγκη να εισέλθει η εκπαίδευση των παιδιών μας στα θέματα της οδικής ασφάλειας, στα θέματα οδικής ασφάλειας. Σε αυτή την ευαίσθητη παιδική ηλικία θα πρέπει να αποκτούνται γνώσεις για την οδική ασφάλεια. Και πάνω σε αυτό λίγο να σας πω και δύο κουβέντες για τη ΛΕΑ, αν μου επιτρέπετε. Εννοείται, κύριε Βοτσαρίδη. Αυτό το σύμβαν που έγινε το μεγάλο Σάββατο που έγινε στην έξοδο από τον κόμβο μικροαθυγών εκεί στο Βόλο. Η λωρίδα έκθετης ανάγκης είναι αυτό που λέει το όνομά της. Είναι μια λωρίδα που πρέπει να παραμείνει ελεύθερη ώστε να μπορούν να κινηθούν ασθενοφόρα, περιπολικά, οχήματα πυροσβεστικής. Δεν είναι για να σταματάνε, ούτε για να πάρουμε τηλέφωνο, ούτε για την ανάγκη μας. Δηλαδή οποιαδήποτε ανάγκη και να έχουμε, σωματική κυρίως, θα πάμε να σταματήσουμε στο πάνελ. Δηλαδή υπάρχουν χώροι για να σταματήσει κάποιος. Γιατί έτσι είδα το βίντεο συγκεκριμένα, πιο πολύ έτσι από επαγγελματικό ενδιαφέρον, και αυτός έτσι ο συνάνθρωπός μας που έχασε τη ζωή του, ο 59χρονος, γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο, δηλαδή σταμάτησε δεξιά, ας πούμε, και έπεσε ο άλλος έξω. Είδα ότι το όχημα που έπεσε από πίσω δεν σταμάτησε καθόλου, δεν πάτησε καθόλου φρένο. Απλά έπεσε δηλαδή, πάνω του. Δηλαδή και το Και ξέρετε, μου ήρθε στο μυαλό μια συνέντευξη που διάβασα του πρόσφατου διευθυντή της Τροχέας, ο οποίος θεωρεί ότι ο σημαντικότερος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων γίνεται από λόγω της απροσεξίας και ενδεχομένως να οφείλεται στην χρήση των κινητών τηλεφώνων. Δηλαδή γίνονται ανεξήγητα ατυχήματα. Φεύγει κάποιος από τον δρόμο του, χωρίς λόγο. Κάτι έχει συμβεί. Το αποδίδουν πάντως, το αποδίδουν εκεί. Και θεωρώ ότι έχει σοβαρή βάση. Δεν το συζητάμε. Η χρήση κινητού τηλεφώνου στα αυτοκίνητα πλέον έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Και το βλέπω, και όχι μόνο στα αυτοκίνητα. Εδώ το βλέπουμε και στα μηχανάκια. Ο άλλος οδηγό μηχανάκι, χωρίς κρανός, με το ένα χέρι κρατάει το τιμόνι και με το άλλο μιλάει στο κινητό. Εντάξει, δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και αν τον πεις και τίποτα αυτόν τον άνθρωπο, θα παρεξηγηθεί κιόλας. Όχι, ναι, έχουμε γίνει και ευέξαρτοι. Δεν είναι έτσι. Μόνο το ότι σκοτώνονται στον δρόμο, δηλαδή από. Κοιτάξτε λίγο. Πάντως η κύρια αιτία είναι η οδήγηση, η κύρια αιτία ατυχημάτων, σοβαρών ατυχημάτων, είναι η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και συγκαταλέγεται μέσα η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Είναι η γενικότερη παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας, έτσι, stop, φανάρια και τα σχετικά. Και μια από τις κύριες αιτίες επίσης είναι και η χρήση με προστατευτικού κράνους, αυτό που είπατε. Έτσι. Δηλαδή, σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα και την επιθετική οδήγηση, αποτελούν τις κύριες αιτίες σοβαρών ατυχημάτων. Και επειδή δώσατε ένα παράδειγμα αυτό που συνέβη με τον. Να χάσει τη ζωή των 59χρονων. Με τον συνάνθρωπό μας, ναι. Λοιπόν, άδικα, με αυτόν τον τρόπο. Να βάλω αυτό ως παράδειγμα, δηλαδή αυτά τα δύο αυτοκίνητα, το τι συνέβη, και να πω ότι ήταν ο άνθρωπος. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και όλος από πίσω που ερχόταν ήταν ανασφάλιστος. Εκεί τι γίνεται σε περίπτωση που εμπλακούμε με ανασφάλιστο όχημα και πάω στο ακραίο, έχουμε και απώλεια ζωής. Εκεί τι γίνεται? Κοιτάξτε λίγο. Εδώ υπάρχει κάλυψη στα ασφαλιστήρα συμβόλαιά μας. Υπάρχει κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα. Αυτό σε γλιτώνει από πολύ μεγάλη διαδικασία και ταλαιπωρίες προκειμένου να αποζημιωθείς από το επικουρικό κεφάλαιο. Δηλαδή επεμβαίνει η εταιρεία σου και σου καλύπτει τις υλικές σου ζημιές. Αρκεί για να λειτουργήσει αυτή η κάλυψη, χρειάζεται να κληθεί η τροχέα ώστε να καταγράψει το περιστατικό και να γίνει η διαπίστωση, η παιτιότητας του ανασφάλιστου οχήματος. Δηλαδή μόνο κατόπιν ενεργοποιείται η κάλυψη, κατόπιν αυτής της διαδικασίας. Μπορεί να καλέσει τον τόπο ατυχήματος στη συνέχεια τη φροντίδα για να καταγράψει
το συμβάν, έτσι, για την αναλυτική καταγραφή του συμβάντος. Και σε περίπτωση που προκύψουν σωματικές βλάβες, ότι θα πρέπει να απευθυνθεί με τη βοήθεια της εταιρείας να τον κατευθύνει να κινηθεί προς το επικουρικό κεφάλαιο, το οποίο καλύπτει και τις σωματικές βλάβες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να το βάλουμε λίγο την αρχή. Όταν εμπλακούμε με ανασφάλιστο, ναι, υπάρχει κάλυψη, τουλάχιστον στη δικιά μας την εταιρεία και σε κάποιες άλλες, ότι υπάρχει κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα. Οπότε μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρεία του. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτόν που είναι ανασφάλιστος. Δηλαδή, προκάλεσε ατύχημα. Έρχεται η εταιρεία ασφαλιστική, πληρώνει τον άνθρωπο που ήταν ασφαλισμένο στην εταιρεία του κανονικά. Εσείς ως ασφαλιστικοί μετά αρχίζετε και διεκδικείτε πράγματα και χρηματικά, οικονομικά μάλλον, δεδομένα από τον ανασφάλιστο όχημα, από αυτό που είχε ανασφάλιστο όχημα. Δεν κινούμε εμείς αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εμείς αποζημιώνουμε τον πελάτη μας από το ανασφάλιστο όχημα και μετά στρεφόμαστε και εισπράττουμε αυτό το ποσό από το επικουρικό κεφάλαιο. Μάλιστα. Το επικουρικό κεφάλαιο είναι αυτό που κινεί τη διαδικασία για την επανίσταξη της ζημιάς. Δηλαδή, και ζητάει τα αρέστα από αυτό που είχε το ανασφάλιστο όχημα. Ναι. Κινείται η διαδικασία δικαστική. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν υπάρχει και ανθρώπινη απώλεια ή σοβαρός τραυματισμός, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο άσχημα. Εκεί είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι αποτελεί πλέον οικονομική καταστροφή. Και όταν κλείνουν δύο σπίτια, αυτό εννοώ. Δηλαδή, το πρώτο γιατί έχασε τον άνθρωπό του, και το άλλο σπίτι γιατί καταστρέφεται οικονομικά. Δηλαδή, ό,τι περιουσία υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να την δεσμεύσει. Να την πάρει. Πόσα χρόνια είστε στον χώρο, κύριε Βοτσαρίδη? Πόσα χρόνια είστε μέσα στον χώρο της ασφάλειας? Είναι 30 χρόνια σχεδόν. 30 χρόνια. 30, άρα 30, αυτά 35 θα έλεγα γιατί. Εντάξει. Τώρα 5 χρόνια πάνω, 5 χρόνια κάτω, στα 30 δεν είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Άρα τα ματάκια σας και τα αυτάκια σας έχουν δει και έχουν ακούσει πολλά. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ναι, πάρα πολύ. Τώρα, πάρα πολύ. Σε συμβάν που είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, ήταν ένα σοβαρό τροχαίο και βρεθήκατε εσείς ως ασφαλιστικοί να μπείτε στη δικασία να αποζημιώσετε, να γίνουν αυτές τις διαδικασίες. Υπήρχε άνθρωπος που πραγματικά δεν χτυπούσε το κεφάλι και έλεγε γιατί δεν πλήρωσα την ασφαλιστική, ή γιατί δεν είχα ασφάλεια, ή γιατί τι έπρεπε να κάνω, έπρεπε να σπερθώ σωστά? Γενικά, άνθρωποι που το μετάνιωσαν ή σε ένα απλό τρακάρισμα, χωρίς να λένε γιατί να μην είχα ασφάλεια. Όταν το ακούει κάποιος έτσι απ' έξω, θεωρεί ότι δεν θα τύχει σε αυτό. Δυστυχώς όμως αποτελεί στατιστικό νούμερο. Αν είναι ανασφάλιστος, να ξέρει θα του συμβεί. Αργά ή γρήγορα θα του συμβεί, αν συνεχίσει με αυτή την. Πραγματικά καταστρέφεται. Τι να σας πω δηλαδή. Αν είχε ένα περιουσιακό στοιχείο, θα το πάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα δεσμευθεί. Θα βγει στον πληστηριασμό, έτσι να το πω δηλαδή ορθά κοφτά. Θα χάσει την περιουσία του. Δεν υπάρχει λόγος. Και ειδικά το ασφάλιστο τα τελευταία χρόνια είναι χαμηλό. Για αυτό που προσφέρει είναι χαμηλό. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται αδιανόητο, έτσι. Μα όσο έχουν δείτε και τα ματάκια σας, κακά τα ψέματα. Δεν το συζητάμε. Να κυκλοφορήσω ανασφάλιστος. Δεν μπορώ να το κάνω ούτε μια μέρα. Ούτε μια μέρα δεν μπορώ να το κάνω. Τρέμω με την ιδέα. Έχω δει πάρα πολύ. Εδώ λίγια. Κάτι που θα ρωτήσω και σε μια χαρά που σας έχω το τηλέφωνο. Λίγη ασφάλειά μου σήμερα 14/5 του 2022. Δεν έχω προλάβει να πάρω το καινούργιο το ασφαλιστό ή να πληρώσω. Με καλύπτει ασφάλεια και για πόσο χρονικό διάστημα? Όχι, είστε ανασφάλιστος. Τέλος. Έληξε 12 η ώρα το βράδυ τη ώρα να γράφει πάνω το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είστε ανασφάλιστος. Απλώς υπάρχει μια υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας μέχρι και 16 μέρες μετά τη λήξη του ασφαλιστήριου να καταβάλει στον τρίτο, στον εμπλεκόμενο ανυπαίτιο στο ατύχημα, να καταβάλει την αποζημίωσή του και στη συνέχεια να στραφεί εταιρείες βάρος του πρώην ασφαλισμένου της. Α, δηλαδή με εγώ ίδια, σήμερα, δηλαδή στις 12 η ώρα, γιατί είναι 12 το μεσημέρι, 12 το βράδυ είναι που λήγουν τα συμβόλαια. Δηλαδή στις 12 το μεσημέρι εγώ είμαι ανασφάλιστος και εμπλακώ σε ατύχημα, μένε εσείς θα καλύψετε τη ζημιά, γιατί δεν πρόλαβα να πληρώσω το ασφαλιστήριο. Γιατί το ξέχασα, γιατί οτιδήποτε. Λέμε ότι έχω την οικονομική δυνατότητα να το πάρω, αλλά μου διέφυγε.
εσείς θα στραφείτε εναντίον μου. Άσχετα εγώ δεν πληρώσω το ασφάλιο. Και θα διεκδικήσω όλο το ποσό. Θα σταλεί ένα έγγραφο να σας ενημερώνει ότι εμείς θα διακανονίσουμε τη ζημιά, εκτός αν θέλετε να τη διακανονίσετε εσείς. Και θα στραφούμε εις βάρος σας. Αυτό είναι ο νόμος, δεν είναι της εταιρείας. Ναι, δεν ξύπνησε κάποια στιγμή η εταιρεία και είπε τι να κάνω. Όχι, όχι. Αυτό είναι, έτσι είναι ο νόμος. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιοι νομίζουν... Και το 2014. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εντάξει, okay, δεν πλήρωσα σήμερα, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Επειδή με καλύψει ασφάλεια και okay, όλα μια χαρά. Επειδή θα την πληρώσω αύριο ή το βράδυ θα πάω σπίτι ή θα το κάνω μετά. Αλλά κακά τα ψέματα, έστω και τα λεπτά, θα αν συμβεί κάτι... Κοιτάξτε λίγο, και με τον τρόπο με τον οποίο έρχονται τα ειδοποιητήρια τώρα μέσω του κινητού τηλεφώνου, είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, το να... Δεν καθυστερείς το να καταβάλεις το ασφάλιστο. Έτσι. Είναι μέσω τράπεζας, μέσω... Οι επασχετώσεις πολλοί απευθύνουν τους ασφαλιστές τους. Ναι. Σωστά. Δεν είναι μόνο δηλαδή απευθείας, είναι και μέσω του ασφαλιστή. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την ασφαλιστική. Και να εξηγήσω στον κόσμο γιατί επέλεξα Interlife ασφαλιστική, έτσι να το διευκρινίσω. Θα μπορούσα να βγάλουμε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική, αλλά επέλεξα Interlife γιατί και εγώ ίδιος είμαι ασφαλισμένος. Πρώτον, στην Interlife. Και δεύτερον, γιατί σε δύο φορές που χρειάστηκε, έχοντας μεικτή ασφάλεια εγώ στο αυτοκίνητό μου, διότι ακόμα το έχω και πληρώνω με δάνειο και θέλω να είμαι καλυμμένος 100% σε οτιδήποτε συμβεί. Δύο φορές χρειάστηκε λοιπόν να έχω ασφαλιστική. Και όχι μόνο η ζημιά πληρώθηκε σύμφωνα, γιατί έπρεπε να πληρωθεί, γιατί είναι ο νόμος, γιατί αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ εμένα και της ασφαλιστικής, αλλά πληρώθηκε και πολύ σύντομα. Πράγμα που σε άλλες ασφαλιστικές, επειδή το γνωρίζω και μέσα στην αγορά, αργούνε. Τώρα θα μου πεις είναι 15 μέρες, είναι 10, είναι 5, είναι ένας μήνας, κάτι συμβαίνει για να αργούνε οι ασφαλιστικές. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον σε μένα έγινε το ως παράδειγμα, γι' αυτό ήθελα να βγάλω την ασφαλιστική, ότι ήταν άμεση η πληρωμή και στο αυτοκίνητό μου και στο μπλεκόμενο αυτοκίνητο το οποίο είχα το τρακάρισμα. Γι' αυτό το λόγο που έχω την ασφαλιστική ως προσωπική εμπειρία, να τα λέμε. Οπότε θέλω να ακούσω από εσάς και ως εταιρεία η οποία εδρεύει στην πόλη μας, κακά τα ψέματα, στηρίζουμε εταιρείες που εδρεύουν στην πόλη μας, δύο πράγματα για την ασφαλιστική, πότε έχει ξεκινήσει λίγο την ιστορία της και τι έχουμε σαν προγράμματα ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την. Τώρα βέβαια μου μιλάτε για κάτι αυτόνομο, μου μιλήσατε για κάτι αυτονόητο. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά της ασφαλιστικής εταιρείας, αυτή δεν είναι. Ναι. Όταν θα γίνει ζημία να σε καλύψω. Δηλαδή, μιλήσαμε τώρα για το αυτονόητο και μας συγχαίρετε γι' αυτό. Υποχρεωμένοι είμαστε να το κάνουμε. Όταν ο άλλος έχει ένα συμβόλαιο με την εταιρεία μας, με την Interlife, θα πρέπει αυτό το συμβόλαιο να τηρηθεί τελείως. Κοιτάξτε λίγο. Στην Interlife έχουμε αλλάξει τα δεδομένα προς όφελος του ασφαλισμένου εδώ και χρόνια. Καταρχήν έχουμε σταθερές τιμές που ανταποκρίνονται με το παραπάνω στις παροχές των ασφαλιστήριων συμβόλαιων. Υπάρχουν στιγμές, ήταν, σας το είχα πει και στην αρχή, ότι ή μειώσαμε το κόστος και μειώσαμε το κόστος, αλλά και δώσαμε επιπλέον παροχές μέσα στον καιρό της κρίσης. Έχουμε επενδύσει από την είδηση της εταιρείας μας εδώ και 30 χρόνια στην ποιότητα και τη μοναδικότητα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα. Επιπλέον παροχές, υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση που ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να προσφέρει. Επιλέξαμε να παρέχουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ποιότητα παροχής υπηρεσίας, υψηλή φερεγγιότητα, καινοτομία. Διατηρήσαμε παράλληλα ένα λογικό και σταθερό επίπεδο τιμών, όπως σας είπα. 30 χρόνια έχουμε μια σταθερή πορεία. Έχουμε ένα δίκτυο 2.000 και συνέχεια αυξανόμενο διαμεσολαβητών, πανελλαδικά. Υπάρχουν καινοτόμα προγράμματα. Και δεν μιλάω μόνο για τον κλάδο αυτοκινήτου, μιλάω και για την υγεία, για την περιουσία. Επίσης, είμαστε εισηγμένοι σε δύο χρηματιστήρια. Αρχικά ήμασταν στο χρηματιστήριο της Κύπρου και τώρα είμαστε από το 2000, εδώ και δύο χρόνια δηλαδή, στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αυτά έτσι για την εταιρεία. Δεν έχω να σας πω κάτι
Και επειδή μας ακούει ο κόσμος και σου λέει εντάξει, ασφαλιστική του, okay, να πούμε ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος. Εγώ από εκεί που χρειάστηκε, με κάλυψε. Μπορείτε έκανε το αυτονόητο αυτό που είπατε κι εσείς, αλλά οκ. Okay. Υπάρχουν βέβαια πολλές περιπτώσεις, γιατί κάποιος να πει, α, είναι ασφαλιστική, εγώ είχα θέμα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και γι' αυτό θα μου κάνετε τη χάρη κάποια στιγμή να ξαναμιλήσουμε με το τι συμβαίνει με εμάς, με τους αυτούς που θέλουμε να ασφαλιστούμε και τα βρίσκουμε σκούρα όταν υπάρχει η ανάγκη, όταν συμβεί το ατύχημα ή δεν υπάρχει ατύχημα, η ασφαλιστική απάτη να πω, έτσι να το καταλάβει ο κόσμος, απέναντι ασφαλιστικές και εκεί που βγάζουμε το κακό όνομα της ευτερίας. Είναι έτσι κύριε Βοτσαρίδη? Τώρα, ναι, γελάω τώρα, είπατε ασφαλιστική επάτη, μιλάτε για το εθνικό μας σπορ δηλαδή αυτή τη στιγμή. Α, μπράβο, το οποίο... γι' αυτό μιλάτε. Αν κάτσει και ακούσει ο κόσμος το τι μια συμβαίνει. Είναι κατηγορία από μόνη της. Έτσι, έτσι. Είναι εκπομπές από μόνη του. Είναι, να κάνεις εκπομπές και να ακούμε παραδείγματα και να λέμε εντάξει, δεν γίνεται. Και το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν υπάρχει χαμπάρι, ότι πλέον ασφαλιστικές βρίσκουν τρόπους και διαδικασίες για να ανακαλύψουν αυτή την απάτη που εμείς δεν έχουμε φανταστεί καν. Κι όμως γίνεται. Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν μηχανισμοί την οποία δεν μπορεί να τις φανταστεί αυτή τη στιγμή αυτός που θα πράξει την ασφαλιστική απάτη. Και δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι επιπτώσεις δεν είναι καλές. Γιατί οδηγούνται αυτές τις περιπτώσεις στα ποινικά δικαστήρια. Έτσι. Σας πληροφορώ ότι από τις αποφάσεις των δικαστήριων, των ποινικών δικαστήριων, έχω σοκαριστεί. Δίνεται η ανώτερη ποινή. Αυτά είναι. Και είναι. Πολλοί κάνουν και το λάθος να φέρουν και ψευδομάπειρα, ο οποίος την πατάει και αυτός. Και τι, για στέρηση, για εξαπάτηση, για απόπειρα ή εξαπάτηση δικαστηρίου, για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, είναι οι ποινές, 3 χρόνια, εντάξει, τα κόστη είναι μεγάλα. Ναι, μπορεί να μην μπαίνει φυλακή, αλλά το κόστος εξαγοράς είναι μεγάλο. Σωστά. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Αυτό θα το κρατήσουμε, θα κάνουμε εκπομπή γι' αυτό και όχι μόνο το θέματα. Τώρα απλώς είπαμε 5 βασικά πράγματα για να ακούσει ο κόσμος. Κύριε Βατσαρίδη, πού σας βρίσκει ο κόσμος θέλοντας να κάνει ασφάλεια και να δει τις τιμές σε ασφαλιστήρια της Interlife? Κοιτάξτε, και μέσω διαδικτύου μπορεί, μέσω των συνδεκατών μας κυρίως, γιατί εμείς δεν έχουμε την απευθείας πόλης, έχουμε μόνο μέσω του δικτύου μας, στηρίζουμε τον Έλληνα διαμεσολαβητή, είμαστε δίπλα του. Έχουμε ανεπτυγμένα συστήματα επικοινωνίας μέσω web services, δηλαδή έχουμε το πόρταλ που επικοινωνεί ο συνεργάτης άμεσα, μπορεί να εκδώσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να το δώσει στον πελάτη του. Έχουμε κάνει τη ζωή των διαμεσολαβητών μας εύκολη. Οπότε δηλαδή ο πελάτης οπουδήποτε μπορεί να απευθυνθεί σε ένα δίκτυο διαμεσολαβητών αρκετά μεγάλο. Μάλιστα. Μπορεί εύκολα να μας βρει. Ωραία. Και βρισκόμαστε στη Θέρμη, τα κεντρικά κτίρια της εταιρείας βρίσκονται στη Θέρμη και έχουμε περιφερειακές ανά την Ελλάδα. Κύριε Βοτσαρίδη, Ρόδο, Κύπρο. Ωραία. Κύριε Βοτσαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας κρατάω και σας δεσμεύω για ακόμη μία εκπομπή και δεν θα είναι μόνη, το πιστεύω αυτό, για το θέμα ασφαλιστικής απάτης, για να ακούσουμε και να ακούσει ο κόσμος το τι συμβαίνει και το τι προσπαθεί και βρίσκει ο Έλληνας πανά θεμάτων τρόπους για να μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα, γιατί αυτό γίνεται ο λόγος, για να κερδίσει κάποια χρήματα και να εξαπατήσει εταιρείες. Έτσι να ακούσει ο κόσμος, γιατί συζήτηση που κάναμε και μου είπατε κάποια παραδείγματα, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Λέω εντάξει, δεν υπάρχουμε ως Έλληνες. Πάνω σε αυτό να σας πω ότι το κόστος το οποίο πληρώνουν, γιατί υπάρχει και κάποιο κόστος που πληρώνει για απάτη. Πληρώνονται κάποιες αποζημιώσεις για απάτη, γιατί έχει κάποιες δυσκολίες στο να αποδειχθεί. Ή δεν θέλει, ας πούμε, για ένα μικρό ποσό η εταιρεία να οδηγήσει την υπόθεση στο δικαστήριο. Αυτό το κόστος μετακυλείται στο ασφάλιστο. Πάλι εμείς το πληρώνουμε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ασφαλιστική απάτη, που το νούμερο είναι μεγάλο, μιλάμε για ένα 30-35%. Θα μας πείτε νούμερα, αυτό θα το έχουμε. Κύριε Βατσαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
που ήσταν μαζί μας και μοιραστήκαμε έτσι πράγματα και έμαθα ο κόσμος πραγματάκια για την ασφάλεια και γιατί και πώς και για τροχαία δυστυχήματα και όλα αυτά. Λίγο να το έχει στο νου του και γιατί πρέπει να είμαστε ασφαλισμένοι και γιατί δεν πρέπει να καθυστερούμε να πληρώνουμε την ασφάλειά μας. Εξηγήσα τους λόγους. Να σας ευχαριστήσω πολύ και είπαμε. Δεσμεύω ακόμη εκπομπή να μιλήσουμε και για πολλά ακόμα που έχουν κάνει σχέση με ασφάλεια αυτοκινήτου. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και επίσης ευχαριστώ και τους ακροατές σας για την υπομονή τους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ποτσαρίδη. Να είμαστε όλοι καλά και προπαντός ασφαλή και συνετή οδήγηση. Σωστά. Καλή σας μέρα, κύριε Ποτσαρίδη. Γεια σας, να είστε καλά.